Τα άλογα είναι στις εντολές του αφέτη και δείτε η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Από την εσωτερική ο Carson City είναι αυτός που πετάγεται καλύτερα και θέλει να οδηγήσει την υποδρομία. Grizzly Bear ακολουθεί ο Ground Depender και πιο πίσω ο Babur και στη τελευταία θέση ο Taragon από μέσα. Στην πρωτοπορία λοιπόν πάντα από την εσωτερική προσπαθεί ο Carson City, έρχεται απ' έξω όμως ο Ground Dependent και θέλει αυτός τελικά να βγει και μπροστά. Ground Dependent τελικά τίθεται επικεφαλής με τον Carson City από την εσωτερική. Ο Μπάμπουρ βελτιώνει τη θέση του, περνά στην τρίτη θέση τρέχοντας μόνιμα δεύτερη ρόδα και στη συνέχεια ο Grizzly Bear απ' έξω και ο Taragon από την εσωτερική. Είναι σχετικά κοντά όλοι βεβαίως, έχοντας την εσωτερική ο Carson City πιέζει λίγο παραπάνω για να κρατήσει την πρωτοπορία. Από νωρίς δουλειά πάνω στον Μπάμπουρ ο αναβάτης του διότι είναι σκληρός και θέλει να έχει την επαφή με τους πρώτους αλλά και την πίεση. Θα πάμε για την τελική ευθεία. Ο Ground Dependent απ' έξω φαίνεται εύκολος για την ώρα. Συγκαλπάζει με τον Carson City ενώ πάμε για την τελική ευθεία. Στρίβουμε με τον Carson City από μέσα. Ground Dependent απ' έξω έρχεται και ο Babur. Πάντα προσπαθεί βεβαίως στα τελευταία μέτρα από μέσα και ο Taragon για κάτι καλύτερο. Ο Grizzly Bear έχει μείνει σε απόσταση. Ο Babur έρχεται με πολύ ωραίο βήμα και μαζί με τον Ground Dependent κάνουν την επίθεσή του. Ο Taragon από μέσα επίσης βελτιώνεται. Ο Carson City υποχωρεί. Babur στα τελευταία μέτρα καθαρίζει την κούρσα. Ανακόπτει ο Ground Dependent. Προσπαθεί και ο Taragon από μέσα να τον περάσει και πράγματι ο Taragon είναι αυτός που θα περάσει στη δεύτερη θέση. Για να δούμε. Ξεφεύγει ο Babur στα τελευταία μέτρα και έρχεται από μέσα ο Taragon. 1-4 το αποτέλεσμα. 3-6-2 στη συνέχεια. Babur Taragon. Ο πρώτος και ο τελευταίος. Δηλαδή το πρώτο φαβόρι και το τελευταίο. Ναι. Είναι ο πιο μεγάλος συνδυασμός, ας το πούμε, με το φαβόρι. Ναι, ναι. Ένα δίδυμο κοντά στα 10 και ένα forecast πάνω από 15. Ο Μπάμπουρ επιβεβαιώνει την ανωτερότητά του. Ο Μπάμπουρ επανήλθε με μια πολύ ωραία νίκη και επιβεβαιώνει έτσι την πολύ καλή τη φόρμα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Νομίζω είναι ανερχόμενο άλογο ακόμη, παρόλο που η ηλικία του έχει τώρα φτάσει 5-6 χρονών. Εν τούτης πιστεύω ότι θα βελτιώνεται ακόμα, γιατί αυτό υποδηλώνει η γενεαλογία του. Οι χαρές μας είναι λίγο μετριασμένες αυτές τις μέρες, έχετε υπόψη σας, γιατί δημιουργήθηκαν ορισμένα επεισόδια και ορισμένοι προβληματισμοί, ειδικά με την, ας πούμε, μείωση των επάθλων, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή και δεν έπρεπε καθόλου ούτε να τη σχολιάζουμε, γιατί δεν θα φέρει και κανένα αποτέλεσμα κατά βάθος. 40, 50, 60 χιλιάδες θα είναι στο σύνολο της χρονιάς. Όμως, για ψυχολογικούς λόγους, θα παρακαλέσουμε τις υποδρομίες ΑΕ να προσέξει κάποιες ενέργειες αυτής της μορφής, διότι αυτές αφήνουν ορισμένα κατάλοιπα. Έχουμε δουλέψει σκληρά τον τελευταίο χρόνο. Είχαμε πολύ καλό αποτέλεσμα, διότι σιγά-σιγά ξεμουδιάζει όλη η υποδρομιακή παρέα και ειδικά οι ιδιοκτήτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες τις τελευταίες. Μερικοί όμως τώρα προβληματίζονται με αυτή την μείωση των επάθλων, η οποία μπορούσε κάλλιστα να ήταν μέσα σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, αναπροσαρμογής, μερικές κλάσεις να ανεβάσουμε τα έπαθλα και σε άλλες κάποια μείωση μικρή κτλ. Θα προσπαθήσουμε όμως να συνεχίσουμε την καλή παράδοση που έχουμε επιτύχει ως τώρα, την πλήρη και χωρίς προβλήματα συνεννόηση και συμπόρευση της ΕΙΔΙΕ μαζί με τις υποδρομίες ΑΕ. Υπάρχουν και άλλα μικρά προβληματάκια, όπως είναι το λογισμικό, το οποίο πρέπει να διορθωθεί, γιατί ορισμένα παιχνίδια που είναι παραδοσιακά η μεγάλη αγάπη του κοινού, όπως το σύνθετο δίδυμο, το σύνθετο forecast, πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσουν και το συντομότερο που μπορούμε να το κάνουμε. Είναι ορισμένα προβλήματα που νομίζω ότι η καλή σχέση μαζί με τις υποδρομίες θα μας οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Θα πάρουν το δρόμο τους.